2022, ο τελικός κυπέλου της Ψαργολίδας για τη σεζόν 2022-2023 μεταξύ του Παναργιακού και του Εθνική Κανένας Επιδάβλου. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι, διεξιδής και το ποδόσφαιρο. Είδατε πάνω από 1000 άτομα παρακολούθησαν τον αγώνα, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν όλη την εβδομάδα. Εμείς πήραμε μία απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο και είπαμε ότι ο αγώνας θα γίνει εδώ και θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν αναλάβαμε διοίκηση είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε και λίγο αποκέντρωση στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το κέντρο. Πρέπει και η περιφέρεια να δει τελικούς, να δει καλές ομάδες να αγωνίζονται. Είδατε κατάμεσο το γήπεδο σήμερα και από φιλάθλους του Φίνικα και του Παναργιακού και από κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Ερμιονίδας. Είχαμε πει ότι το 2018 ο τελικός θα γίνει στο Άργος. Έγινε στο Άργος. Το 2019 ο τελικός έγινε στο γήπεδο αυτό μεταξύ της Ερμιονίδας και του Παναργιακού. Αν θυμάμαι καλά, είχε κερδίσει ο Παναργιακός με 2-0. Το 19 και το 20, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν διεξήχθη κανένας τελικός. Και ήρθαμε το 22 να κάνουμε τον τελικό στο Άργος. Κάναμε το Super Cup στο Άργος. Άρα σειρά είχε η περιοχή της Ερμιονίδας. Θέλω πραγματικά να πω ότι εμείς είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις που έχουμε δώσει για το ποδόσφαιρο. Ήρθαμε εδώ για να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, για να ανεβάσουμε το ποδόσφαιρο και το βλέπετε από την πρόκριση που έχουμε κάνει με την ΚΑΠΑ 16 στους 8 της Ελλάδος, οι οποίοι την άλλη Τετάρτη, 17 του μήνα, θα αντιμετωπίσουμε στο Τολό τον νικητή της ΕΠΣ Αχαΐας με ΕΠΣ Δεκανήσων και εφόσον προκριθούμε περνάμε στους 4 της Ελλάδος το ΚΑΠΑ 16. Βλέπετε ότι αυτό που έχουμε φροντίσει, την ανάπτυξη, τη βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων και το βλέπετε ότι 22 γήπεδα έχουν αλλάξει όψη και στην περιοχή τη δική σας εδώ, κύριε Κοσμά. Και το να αναβαθμίσουν τους προπονητές είναι τα τρία, το τρίπτυχο που είχαμε πει και το τρίπτυχο που πραγματοποιείται και γίνεται και έτσι έχει αλλάξει μορφή το ποδόσφαιρο. Εμείς πραγματικά θα κινηθούμε στον άξονα που κινούμαστε, δεν πτωούμαστε από κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν και ύβρις. Εμείς ήρθαμε εδώ να φτιάξουμε το αργολικό ποδόσφαιρο, να ανεβάσουμε το αργολικό ποδόσφαιρο εκεί που πρέπει να ανέβει και θα είμαστε σε αγαστή συνεργασία με όλες τις ακαδημίες των ομάδων όπως είμαστε και τώρα, για να μπορέσουμε τα ταλέντα που υπάρχουν να ανέβουν και θα σας πω ότι πολλά ταλέντα τη στιγμή αυτή του αργολικού ποδοσφαίρου που ήρθαν στη θητεία μας τελευταία 7 ετία και θα ονομάσω παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και σε μεγάλες ομάδες και είναι τιμή για το αργολικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό κάποια σωματεία που προσπαθούν να πολεμήσουν την Ένωση καλό είναι να δουν πραγματικά το έργο που κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ερμιονίδας για την παραχώρηση του ΔΑΚ. Την Ένωση Ερμιονίδας που μας στήριξε, μας βοήθησε και αυτή. Γι' αυτό δείχνει την αγάπη, την αλληλεγγύη και το σεβασμό προς τον αθλητισμό από όλα τα σωματεία και προσωπικά το φίλο μου, το Δημαράκη, τον Φραντζίσκο. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομική διεύθυνση και τον κύριο Λαθούρη και τον κύριο Ζάβο, που είναι διοικητής του τμήματος Κρανιδίου, για την άψογη και αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια που είχαμε να διεξαχθεί ένας ήρεμος τελικός, χωρίς να ανοίξει μύτη, το ΕΚΑΒ. Θέλω να ευχαριστήσω το συμβούλιο μου, τα παιδιά που ήρθαν σήμερα όλοι εδώ για να βοηθήσουν σε αυτό το τελικό. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Από ό,τι είδατε, είχαμε 4 μεγάλους χορηγούς. Είχαμε το Λαγουδάκι, είχαμε την BG Natura, μια εταιρεία. Είχαμε τον Καραγιάννη Group, οδική βοήθεια ασφάλειες. Και είχαμε και τον Σιδέρη, αγροτικά εφόδια μηχανήματα, John Deere. Τους ευχαριστούμε όλους αυτούς και θα ευχαριστήσω πάλι άλλη μια φορά τον Φραγκίσκο τον Δημαράκη, που εκτός από την αμέριστη στήριξη που έκανε εδώ, μας βοήθησε να μας παρέχει νερά και χυμούς. Ευχαριστώ, εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Εμείς εδώ είμαστε για το ποδόσφαιρο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε, αλλά με απειλές, ύβρις και τσαμπουκάδες, εμείς πραγματικά, πραγματικά δεν θα κάνουμε πίσω. Εμείς είμαστε στο για το διάλογο και όχι να μας βρίζουν και να μας απειλούν. Παιδιά, καλό καλοκαίρι και εύχομαι του χρόνου, από τώρα σας το λέω, ο τελικός είναι σειρά να γίνει στο Άργος, οποιαδήποτε ομάδα και να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια, μια ερώτηση από μένα. Είπατε για το αργολικό ποδόσφαιρο. Είχαμε χθες την τύχη και τη χαρά όλοι μας να δούμε στην Super League 1 δύο παιδιά δικά μας, ο Θανάσης ο Στάικος, αντίπαλοι με τον ασχέτα αποτελέσματος, έτσι, ναι, με τον Δουβίκα. Μου φαίνεται και εκεί για πρώτη φορά ότι η Super League πια
Έχει ανοίξει και για το εργοτικό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Σας είπα ότι έχουμε κάνει βελτίωση των προπονητικών με σχολές του ΕΦΑΣΥ, ο ΕΦΑΒΙΤΑ και θα πάρουμε και ο ΕΦΑΑΛΦΑ. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ και τα δύο παιδιά αυτά γιατί είναι φίλοι μου, και το Θανάση το Στάικο, που είναι ένα πολύ καλό παιδί και έχει περάσει και από την Ερμιονίδα και έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, ήταν ένα ταλέντο, και το φίλο μου το Γιάννη Κοδουβίκα, πραγματικά που έχουν συνυπάρξει ο Παναργιακό μια 20ετία. Θέλω να τους συγχαρώ και τους δύο για την παραμονή και του Παζιάννα και του Αστέρα Τρίπολης στην κατηγορία, και να συγχαρώ και τον Τάσο Κοδουβίκα που αυτή τη στιγμή είναι ο πρεσβευτής μας στην Ευρώπη, που είναι πρώτος σκόρερ Ολλανδίας με 16 γκολ και απομένουν 3 παιχνίδια, να είναι γερός υγιής για να μας δίνει χαρές αυτό το παιδί. Και έτσι αυτό που θέλουμε, όπως σας είπα, με την ανάπτυξη που έχουμε κάνει στο ποδόσφαιρο, θέλουμε πολλά παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο που ακολουθούν αυτά τα παιδιά που πρεσβεύουν το αργολικό ποδόσφαιρο έξω. Εμείς είμαστε εδώ να δίνουμε μάχες. Και το ξαναλέω πάλι, δεν ακολουθούμε, δεν φοβόμαστε ούτε απειλές ούτε εκβιασμούς. Ευχαριστώ πολύ.